Καλησπέρα σε όλους τους ΑΕΚΔΙΔΕΣ και σήμερα εργασίες στη Νέα Φιλαδέλφεια με τα καλουπόματα για την κάλυψη της μεγάλης υπογειοποίησης. Και αργότερα θα δούμε και την τις εργασίες που έχουν ξεκινήσει για τα δύο πτυχία, τα εξωτερικά, βρίσκεται αριστερά μας. Το ένα είναι απέναντι εκεί, που θα ξεκινήσουν τα σιδερώματα, και ένα από τη δικιά μου πλευρά που βρίσκομαι από εδώ, που δεν φαίνεται, θα πάω λίγο πιο εκεί μετά, για να το δείξω. Ενιαίο θα γίνει, ενιαία ισχυροδέτηση από ό,τι φαίνεται όλη του τμήματος αυτό, όπως έγινε και στην από κάτω πλάκα. Λοιπόν, από εδώ φαίνονται οι εργασίες που κάνουν για το πτυχίο αυτής της πλευράς που σας έλεγα πριν. Βλέπουμε στα σιδερώματα και μάλλον φαντάζομαι θα είναι πτυχίο το οποίο θα βρίσκεται κάτω από την κάλυψη, που θα στηρίζεται δηλαδή η πλάκα της κάλυψης, όπως και αυτό που είναι μπροστά μου εδώ, και το ίδιο μάλλον θα είναι και το απέναντι πτυχίο. Ακούω εργασίες αβατίσματος στο κτίριο των μουσείων. Λειτουργεί η αντλία του κάτω από το σιλό. Απέναντι θα ξεκαλουποθεί σιγά σιγά και αυτό το πτυχίο που θα είναι το εξωτερικό. Και προχωράμε. Είδαμε λίγο πιο ανατολικά, που βλέπουμε πανοραμικά όλες τις εργασίες. Από εκεί πρέπει να γίνονται σαβατίσματα. Βλέπουμε και μια σωλήνα που πηγαίνει μέσα. Εδώ το τοιχείο που σαβατίζανε το έχουν ολοκληρώσει. Σαβατίζανε χθες, αν θυμάμαι καλά. Και έχουμε εργασίες και εσωτερικά στο κτίριο των μουσείων. Κάποια στιγμή θα πιάσουν και τα εξωτερικά τοιχεία. Ήρθαμε και λίγο πιο δυτικά. Στο βάθος ξεφορτώνουν αυτός ο γερανός ξεφορτώνει σίδερα που έχει φέρει το φορτηγό. Μισό να πάω και λίγο πιο εκεί για να το δείτε. Εκεί και να φαίνεται και στο βάθος και το τοιχείο που σιδερώνουν, που θα φτιάξουν και το οποίο θα είναι το τελευταίο κομμάτι της στήριξης της κάλυψης. Προχωράμε. Ήρθαμε δυτικά, όπου εδώ οι μάσορες φτιάχνουν τη δεξιά πλευρά του κομματιού που έχουν ολοκληρώσει, γιατί δεν το είχαν ολοκληρώσει αυτό το κομμάτι.
το οποίο γίνεται η όλη διαδικασία που είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες, δηλαδή υλικό τσιμέντου πάνω στις γυψοσανίδες. Αργότερα θα το περάσουν και με στόκο, ένα και δύο χέρια, και λογικά μετά θα βαφτεί. Βλέπουμε στο βάθος τοποθετούν και τους τελευταίους φεγγίτες. Θα πάμε και λίγο πιο πάνω τώρα. Εδώ βλέπουμε τους τελευταίους φεγγίτες που θα τοποθετηθούν. Είναι αυτός που βάζουν τώρα συν άλλοι δύο δεξιά στο κενό και άλλος ένας κολλητά στον πυλώνα. Σήμερα θα ολοκληρώσουν την τοποθέτηση και θα τους μείνει και το τελευταίο κομμάτι νοτιοανατολικά. Βλέπετε, έχουν τοποθετηθεί όλοι οι υπόλοιποι στη δυτική πλευρά. Έχουν τοποθετηθεί και στη βόρεια και στην ανατολική πλευρά. Οπότε έχουμε σιγά σιγά και την ολοκλήρωση της ολόκληρης της δυτικής. Και αργότερα θα έχουμε και της νότιας. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε και τα υπόλοιπα κομμάτια, είναι δύο, λείπει άλλο ένα το τρίτο. Αυτό εδώ το κομμάτι είναι αυτό που θα μπει κολλητά στον πυλώνα. Άμα δείτε την αριστερή πλευρά του, έτσι όπως έχει κοπεί, είναι ακριβώς για να τοποθετηθεί δίπλα από τον πυλώνα. Και οι πλάτες. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τα Edelbon. Χτες είχε δίκιο ο φίλος ο Βασίλης που μου έγραψε κάτω στο σχόλιο ότι αυτά τα συγκεκριμένα Edelbon, έτσι όπως είναι κομμένα, θα τοποθετηθούν πάνω από το κτίριο της ΠΑΕ και όχι στις βάσεις που έχουν τοποθετηθεί. Ενώ αυτά εδώ, που άμα δείτε έχει διαφορά, είναι ολόκληρο κομμάτι ενιαίο, θα τοποθετηθούν στις βάσεις που έχουν τοποθετηθεί εδώ και μία εβδομάδα περίπου. Οπότε αυτά εδώ πάνε πάνω από το κτίριο της ΠΑΕ. Και λογικά έτσι θα είναι και στα υπόλοιπα και στις υπόλοιπες πλευρές. Εκεί πάνω. Εδώ να δείξω ότι έχουν έρθει και οι ηλεκτρολόγοι που κάνουν τις τελευταίες μέρες τοποθετούν συνέχεια τις κεντρικές γραμμές πάνω στα σκαρώματα που έχουν τοποθετήσει όλους τους ορόφους και σιγά σιγά έχουν πιάσει όλο το ισόγειο και θα ανεβούν και πιο πάνω. Αν δεν τα έχουν τοποθετήσει ήδη και το έχουν χάσει, δεν ξέρω. Και συνεχίζουμε ανατολικά. Βρισκόμαστε ανατολικά, όπου βλέπουμε τη σφύρα να κάνει τη δουλειά της κλασικά, όπως έχουν κάνει τόσες μέρες στις πασαλοπήξεις. Και βλέπετε πόσο ψηλά είναι οι πασαλοπήξεις που δεν έχουν πειράξει. Και πόσο είναι αυτές εδώ που βλέπουμε τώρα, τις έχουν κατεβάσει πιο χαμηλά και η μπουλντόζα
δεν δουλεύει σήμερα. Ήρθαμε λίγο πιο νότια, όπου βλέπουμε ότι χθες έπεσε αυτό το κτηριάκι, δεν το τράβηξε, δεν το έδειξε, αλήθεια είναι, παρόλο που έγινε λίγα λεπτά πριν έρθω. Πριν υπήρχαν κάποιοι εργάτες που θα κάνανε κάποιες μετρήσεις εκεί κάτω, τώρα δεν φαίνονται. Και δεν έχει κάτι άλλο, πάμε να δούμε και το γήπεδο. Ανατολικά του γηπέδου έχουμε κάποιες εργασίες εσωτερικά. Ακούγα να δουλεύει δίσκος, μάλλον κόβανε το γύψο σανίδες, σίδερα, δεν ξέρω. Έχουν σοβατιστεί κάποια τυχεία εδώ κάτω που είχαμε δει και σε κάποια προηγούμενα βιντεάκια. Εδώ οι Masters έχουν ξεκινήσει να αποσυναρμολογούν την σκαλοσιά αυτή. Έχουν ολοκληρωθεί τα έργα από εδώ εξωτερικά, οπότε και τα μαζεύουν. Αυτά από τη Νέα Φιλαδέλφια. Παίρνουμε όλη κάρτα φιλάθλου, το λέω και το ξαναλέω, και τα ξαναλέμε από Δευτέρα, την άλλη εβδομάδα σίγουρα. Αυτά. Μόνο ΑΕΚ.